guilt kicks in and I start to see the edge of the bed where your nightgown used to be. Through your own box of notes, found these pictures I took that you were looking for. If there's one memory I don't want to lose, that time at the mall, you and me in the dressing room. I told myself I won't miss you, but I remember what it feels like beside. Here I go, ooh.
καλόστατα μωρά. Το καλώδιο, τι έγινε εδώ πέρα, εμείς πέρα. Τι έγινε, ρε μεγάλε. Καλησπέρα. Κόλλησε. Καλησπέρα, τι έπαθε. Τι μπορεί, σταμάτα. Καλησπέρα από πρώτα στα παιδιά. Πω, νιστάζω. Νιστάζει. Τι κάνουμε, όλα καλά. Τράβα να κοιμηθείς, άμα νιστάζεις, ρε μεγάλε. Θα κοιμηθώ. Θα καλώ. Κοιμηθώ. Νωρίς. Θα σηκωθώ νωρίς. Σταμάτος. Θα νωρίς. Θα. Ποιος είναι αυτός. Καλησπέρα, θέλω να πω. Καλησπέρα λοιπόν στο Γιώργο. Στο Μάνο. Στο Μάνο, στο Γιώργο. Στο Γιώργο, στην Χριστοφόρα, σε ένα viewer. Σε ένα viewer, γεια σου viewer. Και σε άλλους πέντε από κάτω. Και σε άλλους πέντε από κάτω θα. Ναι, αυτή, και πέντε online λέγονται αυτοί. Παίζει. Να λέγονται. Θα είναι αδέρφια, ρε. Μην αρχίσουμε από τα κάμερα, σου παρακαλώ, δεν μπορώ. Λοιπόν, σιγά σιγά ξεκινάμε. Θα γεμίσουμε όπως κάθε Παρασκευή, χάρη στην αγάπη σας. Τριβεί τα χέρια του, λες και περιμένει να πάρει λεφτά που θα γεμίσουμε. Πολλά λεφτά. Λεφτά. Κερνάμε σήμερα, παιδιά, ράχτα, θα πειράσουμε δώρα. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στο Rock and Roll. Γεια σε παιδάκια. Σε όσους ξυπνήσανε τώρα, καλημέρα, Βαγγέλη. Έτσι. Και περιμένουμε καφέ μετά. Έτσι. Μετά οι καφέδες, μετά την εκπομπή, μετά το Rock and Roll. Σιγά ρε μεγάλε, θα μας χαλέσει το στούντιο σου. Αυτό είναι λίγο χαλασμένο, το είδα. Ναι, να γιατί πάρουμε ένα καινούριο λες. Σισόρ. Στα IKEA έχει κάτι πολύ ωραία τραπεζάκια. Με 17.000 μηνύες άτοκες δόσεις. 50 λεπτά το μήνα. 8.500 ευρώ τραπέζι θα πάρουμε, ρε μαλάκα. Αφού δεν έχει κόσμο λεφτά. Πηγαίνει τώρα, ρε μαλάκα, και σου λες. Πόσο λιγότερο μπορώ να δώσω το μήνα, ας πούμε, και σου λέει, ρε μαγκά, τι να πω. Δίνε ένα λεπτό το μήνα. Δίνε ένα λεπτό το μήνα και όταν πεθάνεις θα λέμε. Έτσι. Λοιπόν, μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε στο Γιώργο το Στάικο που είναι μέσα, στο Μάνο τον Κάτι που είναι μέσα. Εμείς είμαστε μέσα, έτσι. Εμείς είμαστε μέσα. Εκμεταλλεύομαι το σκηνικό και λέω, ναι, είμαι μαζί σου. Στάικο, έχω φρει σπίτι από τις 9 και. Σε αυτό απαντάω. Λοιπόν, όσοι λοιπόν δείτε στο chat, ξέρετε ότι ο Δημήτρης έχει βρει σπίτι, οπότε χώνεστε, ελάτε. Το πρόβλημα είναι άλλο. Όπα, δεν έχω ήχο. Δεν έ. Απ' το ένα αυτή. Γιατί? Δεν έχει ήχο από το ένα αυτή. Ναι. Θα κουφάθηκες μάλλον. Ρε, εδώ πέρα θέλουν να με εξοντώσουν, κυρίες και κύριοι. Εντάξει τώρα. Όχι, γύρνα. Τώρα. Όχι. Τώρα. Ναι. Ναι. Με τι ώρε τι είναι, και αυτό τι είμαι, δες από τα οικεία, το πήραμε. Ναι. Μαλάκα θα είναι. Πάλι δεν ακούω, δεν πειράζει, θα το βολέψουμε. Ναι. Τώρα έχω και το άδειο. Εντάξει. Τώρα δεν βλέπω. Λοιπόν, παιδάκι, αφιερώσει, περιμένουμε. Houston. We have a problem. Mayday, mayday. Mayday, Houston. Με έχει πιάσει κόψιμο, τσέλο, παιδί. Κέφι έχουμε. Αφιερώσει, περιμένουμε. Επικραπάτη καινούργια έχουμε. Και μπράβ καινούργια έχουμε. Και μπράβ καινούργια έχουμε. Εκπληξούλες από εβδομάδα. Βρε μαλάκα, Βαγγέλη, το ξέρω ότι είμαι γλυκό μωρό, αλλά μόνο κουρεύτηκα, δεν ξυρίστηκα. Ρε, δεν μου το έχει ποτέ έμενε αυτό, Βαγγέλη. Ναι, γιατί δεν έχει ξυριστεί και ποτέ. Μια φορά τώρα ξυριστεί και σε θυμάμαι. Εδώ. Τώρα σε θυμάμαι, μια φορά. Αφού μου αρέσει τα μουσικά μου, τώρα δεν μπορώ. Είναι συναισθηματική αξία. Είναι. Αχά. Όταν τα κόβω, πονάω παντού. Σε κάθε μου κύτταρο. Θα το βγάλει και τραγούδι. Πού είναι ο φίλος. Φιβό! Φιβό, έλα κάτω ρε μαλάκα, φέρε και το στάν. Έλα να κάνουμε τραγούδια. Έλα, έχω και το σιρτάρι. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα. Να ξυπνήσουμε. Ψεύτη Στάικ, μάλιστα. Με λένε όλοι ψεύτη σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, δύο χαλαρά κομματάκια λίγο να μπούμε σε mood. Έτσι, χαλαρούτσικα. Και μετά, ξέρετε, και τα δικά μας. Δεν τραγουδά, άσυμα.
eyes run dry. That's what's going on. Nothing's right. Πούμε μια καλημέρα και στα παιδιά που μπήκανε τώρα. Έτσι, Μιχάλη μου, παιδί μου. Παιδί μου. Παιδί μου. Μπαμπά. Μα δεν έχω παιδί, ούτε ακόμα μπαμπά. Γιατί. Παιδιά, θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη προκαταβολικά για τα καμένα ανέκδοτα του φίλου εδώ πέρα. Έτσι. Ή πολύ σερβετά βλέπει και δεν μπορεί να το μιμηθεί καλά ή δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι... Μάλλον δεν ξέρεις τι γίνεται. Μάλλον δεν ξέρω τι γίνεται. Χαλαρά είπαμε. Ναι. Έτσι, απότομα εμείς ανέβουμε να ξέρουν. Κάπως έτσι. Πάντα την πατάει. Τι λέει? Ρε guys, απλά βγείτε από το account σας στο chat να μπουν άλλοι. Ποιοι θέλουν να μπουν, αφού χωράνε. Άλλοι δύο χωράνε μεγάλε. Μόλις μπουν και άλλοι δύο και γεμίσουμε, εγώ βγαίνω. Ναι, ισχύει. Μην αρχώνεσαι. Δεν έχουμε πρόβλημα, εμείς βγαίνουμε. Έχουμε χώρο για άλλους δύο ακόμα. Όλοι θα μπείτε. Έτσι. Όλοι θα φάτε. Θα μπούμε μέσα. Ποιοι θέλουν να μπουν, βασικά θέλω να μου ονοματίσει ποιοι θέλουν να μπουν μέσα. Ο κύριος Κοκολάκης, ο Μεσχέ. Ναι, αυτός ο κύριος εδώ πέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, καλώς ήρθατε. Το ξαναπώ. Άλλο ένα rock'n'roll. Rock'n'roll. Να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα. Μην το πεις. Σκάσε. Θα το πούμε. Ναι, θα το πούμε. Να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα λοιπόν το καφέ Habit. Smart drink, smart food, smart people. Το ξέρω, θα το πεις, δεν ακουστεί. Ο χορηγός μας, κυρίες και κύριοι, είναι το Habits. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το καφέ Habits, λοιπόν, που χορηγεί την εκπομπή μας. 25 Μαρτίου, 25 στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Στα συντριβάνια. Τώρα πρέπει να πεις το δικό σου. Smart drink, smart food, smart people. Έτσι, το μάθε. Δίπλα στην συντριβάνια, πάρα πολύ ωραίος χώρος. Καφεδάκι φθηνό, ποτάκια, κοκτέιλάκια, φαγητούμπες. Εσπρέσο, φρέντο, κλαμπ, μπαγκέτα με μαύρο ή άσπρο ψωμί. Στον όροφο πάνω έχει Champions League κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Σωστά, έχει μεγάλη τηλεόραση, πάρα πολύ ωραίο χώρο. Πήγα χθες και το είδα. Πήγες. Πολύ ωραίος και ζεστός χώρος, φίλε. Πάρα πολύ ωραίο. Στη μία μπύρα σας φέρνουν και την άλλη, όχι τσάμπα. Απλά σας τη φέρνουν. Με το λογαριασμό. Έτσι. Για να πείτε. Ε? Απλά περιφερονώ Drake. Μάλιστα. Α, εντάξει. Εντάξει, τώρα άλλη μια κόντρα, ναι. Κυρίες και κύριοι, στο μεσημεριανό. Έτσι. Του rock and roll. Γιατί σήμερα θα δούμε γιατί ο Νίνο ξεκο... Πώς το λένε αυτό. Ξεκολλιάζεται. Ξυπολιτάς, πώς το λένε τραγούδι. Ξεκολλιάζεται. Έφαγε και μιστά χθες. Γιατί. Έχουμε απεσταλμένο. Έχουμε απεσταλμένο, έχουμε ειδικές πληροφορίες. Θα γίνουν όλα. Θα τα πούμε όλα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, περιμένουμε αφιερωσούλες. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Να ετοιμαστούμε κι εμείς κατάλληλα. Okay. Και γυρνάμε. Δεν το ελέγχω. Make some difference, baby, make some difference.
ξεκινήσαμε, ρε Βαγγέλη, εντάξει. Μαλάκα, είπαμε, θα ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά και μετά. Εγώ θέλω να πω κάτι. Βαγγέλη, ξέχασα να σου πω ολοκληρωμένη καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου Βαγγέλη, μούλε. Απλά πράγματα. Λοιπόν, Μίτσο, στο προηγούμενο σχολείο, εγώ θα έρθω πιο νωρίς. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Παιδιά, κρέμα από το τέτοιο, ρε. Κρέμα από το Coffee Island, δεν υπάρχει. Καλά, εμείς έχουμε χορηγό το Χάμπις και λέμε για το Coffee Island, ας πούμε. Γιατί ρε φίλε, καφέ κάνει. Δεν πειράζει. Η κρέμα που κάνει καλύτερη. Εγώ τι, να βάλουμε και άσπρη ταινία να μην φαίνεται. Παλέκα το ψες. Να φέρουμε εδώ πέρα ιστορίες για αγρίους και τέτοια. Λοιπόν, τι λέει αυτός. Ο Λεωνίδας το λέει αυτό το μούλο. Πού στο άτομο μου. Τώρα αφού γίνει φασαρία. Πες του να μπει μέσα στο chat. Πες του να μπει, να μιλάει. Έχει χώρο. Έχει χώρο για άλλον έναν. Παιδιά, για... πάμε. Ο τελευταίος που θα προλάβει. Ο τελευταίος που προλάβει κερδίζει ένα ποτό στο μελλοντικό πάρτι που θα κάνουμε. Δεν. Να χαιρετήσουμε λοιπόν τη φίλη μας την Αυγή που έχει μπει. Μπήκε ο Κορέι. Mm-hmm. Πού είναι ο Κορέι. Από κάτω θα είναι. Κατέβα το chat. Να. Καλά. Γεια σα, Αυγή. Τι κάνει, καλά, είσαι. Το chat. Το chat. Λοιπόν, κάτσε να βγω εγώ. Όχι, έχει χώρο ακόμα για να. Καλά, βγει. Ή να βγω εγώ, δεν ξέρω. Βασικά δεν θα βγω εγώ, θα βγεις εσύ. Πώς φάνηκε. Λοιπόν, βάζω δυνατό τραγούδι. Άντε, ανεβαίνουμε τώρα. Πάμε στις δικές μας τις μεταλλοανησυχίες. Έτσι, πάμε να ακούσουμε Disturbed λοιπόν και The Animal. Και The Animal, γιατί μετά έχουμε και Braff εναντίον. Όχι, των Ελλήνων Μεταλλάδων Part 3. Πώς το λέει. Ναι, Ελλήνων Μεταλλάδες Part 3. Θα ακούσουμε λίγο Braff. Θα ακούσουμε λίγο Braff μετά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κομματάκι που διάλεξε Στάικο. Λέει. Πρέπει να σταματήσει και το άλλο όμως. Πού είναι το άλλο. Έτσι. Ωραίο τραγούδι μπήκε όμως. Μαθαίνεις ρε μαλάκα σιγά σιγά. Ρε εγώ DJ Λίκη σου θα το φωτώσω ρε. Μαθαίνεις σιγά σιγά. Σοβαρέψε. The Animal κύριος Disturbed. Με lyrics. Γεια σου κουμπάρα. Έλα να καεί το πελεκούδι. Disturbed, Disturbed. Έτσι. Σκάσε. Καλά. Έχει να κάνει μία δήλωση. Θα δείτε τι θα πάθει ο Λεωνίδας. Τώρα ούτε η Χριστοφόρα τον σώζει τη Ρία. Μούλος, μούλος.
Αυτό ήταν λοιπόν, ακούσαμε Disturbed και The Animal. The Animal. Μια επιλογή του Γιώργου Στάικου. Thank you, thank you. Τι ευχαριστείς ακριβώς? Ευχαριστώ που είμαι εγώ. Ευχαριστείς που είσαι εσύ. Yes. Εγώ που η τελειότητα προσπαθεί να με αγγίξει τελευταίες μέρες. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Θα ήμουν πολύ πιο ευχαριστημένος. Οχ, ναι. Άντε, θα το πω. Εντάξει. Έχεις και ένα notification. Ναι. Θες να το δεις? Όχι. Γιατί? Θα το δω μετά. Τώρα θα το δεις. Για... Α! Δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τα notifications. Έλα. Άντε. Χα. Λοιπόν. Ξυπνάνε μνήμες. Πώς κάνει ο άλλος ο μαλάκας ο Κομωτής, η αδερφάρα που κάνει αυτό το. Και καλά. Σε λατρεύω εσένα. Ο μαλάκα, πού το θυμίζει αυτό. Λοιπόν, θα βάλουμε μια τραγουδάρα τώρα από το φίλο μου. Μπορείτε να ζητάτε και εσείς τραγούδια, παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να βάζουμε μόνο εμείς. Εγώ περιμένω Βαέρο από σου καφέ. Πρώτα απ' όλα, η Αυγή δεν έχει ζητήσει ακόμα Slipknot. Οτιδήποτε παίζει ο Κόρεϊ, όποια μπάντα ρε παιδί. Αν έπαιζε στου νεκρομπούρμπουρουμ, θα ζείτε και να ακούσουμε νεκρομπούρμπουρουμ. Άμα τραγούδα και ο Κόρεϊ βρέχει φωτιά στην τράτα μου, θα τα βάζαμε. Θα βάζαμε βρέχει φωτιά στην τράτα μου. Δεν έχει ζητήσει ακόμα. Να γελάει το ζών. Μπαζίνκα. Λοιπόν. Όχι, δεν θα κάνω τώρα γκάλωπ, θα κάνω μετά. Ας ακούσουμε το Ράμστερ. Τι γκάλωπ θα κάνουμε? Θα κάνω γκάλωπ, εγώ θα συγκρίνουμε τώρα. Έχουμε πάλι σύγκριση αυτή τη βδομάδα. Κάτι θα συγκρίνουμε, με τις προάλλες τι συγκρίνουμε. Μαλάκα, αυτό που μου αρέσει είναι ότι τελικά ερχόμαστε εδώ πέρα, ο καθένας έχει στο μυαλό του τα δικά του. Και δεν κάνουμε ποτέ τίποτα. Και δεν λέει ποτέ ο ένας τον άλλον τίποτα. Και ερχόμαστε εδώ, απλά και ξέρεις, τα λέμε στον αέρα. Όχι, μα. Ας με τις προάλλες είχαμε κόντρα κοντοπίδι Μίκεους. Ναι, το οποίο προέκυψε, μιλάμε από το πουθενά. Πολύ έτσι. Το πουθενά. Θα σκεφτώ κάτι. Ρε παιδιά, για να πούμε καμιά κόντρα. Να τσαντιστούμε έτσι λίγο. Να τσαντίσουμε την Αυγή, τι είναι καλύτερο. Warrior Disturbed. Ζητάει τραγούδι. Ζητάς τραγούδι. Μετά το τραγούδι του Μάνου θα το βάλουμε. Βασικά. Μόλις ακούσαμε. Θα το βάλουμε και τώρα. Θα το βάλουμε λίγο πιο μετά. Θα το βάλουμε λίγο πιο μετά, ναι. Λοιπόν, πάμε. Να πούμε ότι ο φίλος μας Δημήτρης έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες τώρα τελευταία. Μάλιστα, δηλαδή. Ζωγραφίζει. Τι ζωγραφίζει ακριβώς? Τραϊμπαλιές. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνει. Ωραία. Τέλεια. Να μας στείλει ένα screenshot, παρακαλώ. Να μας στείλει ένα screenshot να μην το δείξουμε ποτέ, ναι. Engel. Engel. Άγγελος λοιπόν στα γερμανικά. Άγγελος στα γερμανικά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ό,τι όποιοι δεν καταλάβατε, θα ακούσετε. Ramstein. Sie leben hinterm Sonnenschein.
Gott weiß, ich will kein Engel sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Επιστρέψαμε λοιπόν. Ακούσαμε Ράμσταϊν και Έγγελ. Εν τω μεταξύ, το γαμάτο με αυτό το συγκρότημα δεν είναι τόσο μουσική τόσο ότι τα βίντεο που κάνουν δεν έχουν καμία σχέση με το κομμάτι. Το ψιλοκατάλαβα στο βίντεο για αυτό που είδα. Δηλαδή, φαντάσου είναι ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, το Σόνε. Το οποίο σημαίνει και καλά ήλιο στα γερμανικά. Στο οποίο το έχουν γράψει για ένα μποξέρ, ο οποίο ήταν σε μποξέρ, παιδί μου, και αυτά. Και όλη η ιδέα, η πρωτότυπη, είναι ότι και καλά γράφει την άνοδό του το κομμάτι από το 0 στο να γίνει απόλυτο. Να, okay. Αλλά το βίντεο κλιπ είναι. Είναι η Χιονάτη με τους 7 νάνους. Που η Χιονάτη είναι πρεζού και σνιφάρει χρυσό και οι νάνοι δουλεύουν σε ορυχείο για να βγάζουν το χρυσό που σνιφάρει η Χιονάτη. Άκου σενάριο, μαλάκα. Μαλάκα, τύπου δεν υπάρχουν, πράγμα. Άκου σενάριο, μαλάκα. Δες πάμε. Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι, η Χιονάτη να σνιφάρει χρυσό, μαλάκα. Πρεζάκι με χρυσό, άκου. Και οι άλλοι να δουλεύουν στο ορυχείο που το βγάζει. Ο καθένας, Ποιος είναι αυτός που σπαμάρει τώρα για σκάσε να βγει στο ορυχείο. Α, ο Τσάρας. Ρε Τσάρα, σοβαρέψου, ρε φίλε. Άντε, καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή γεμίσαμε, κάτσα να βγω εγώ μία. Πώς θέλει να μπει κάποιος. Ναι. Nice. Βγήκα. Πολύ είμαστε σήμερα πάλι. Μπράβο, χαίρομαι. Έτσι. Λοιπόν. Παιδάκια, πάμε έτσι. Άντε, γαμίσου τώρα. Λοιπόν, βάλε το τραγούδι. Να πάω να γαμηθείς, δεν βάζω τίποτα. Βάλε το τραγούδι. Δεν βάζω τίποτα. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ζήτησε White Lies και Getting Even, έτσι. Αυτό δεν έλεγα τόση ώρα. Σκάσε. Βαγγέλη, για σένα το λέει. Σκάσε! Σκάσε. Έτσι. Και για να πω και κάτι στο φίλο μου, το Βαγγέλη, που θέλω πολύ καιρό να το πω. Οχ. Ξου. Τι είναι αυτό? Τίποτα. Ξου. Βαγγέλη, απάντα, ρε. Ξου. Βαγγέλη, απάντα. Βαγγέλη, απάντηση. Οχ, φύγαν όλοι, ρε. Τι έγινε? Έτσι ρε, βγήκαν όλοι. Αυτά είναι. Είμαστε μόνοι μας. Εγώ κι ο. Είμαι μόνοι σαν το λεμόνι. Εγώ κι ο, πόνος μου. Σκάσα και μπες λόλ, λέει εσύ, πω. Έχει λολαρά. Θέλω το κλασικό μου κομμάτι Radioactive. Τι θα γίνει ρε παιδιά τώρα, κάθε εβδομάδα θα ακούμε Radioactive. Άντε θα δούμε τι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε για σένα, παιδί. Κάπως θα το σώσουμε. Θα τους πούμε ότι δεν το έχουμε ξανακούσει ποτέ. Και άμα επιμένουν θα τους πούμε ότι λέμε την αλήθεια. Εντάξει. Και μετά θα δουν τις μαγνητοσκοπημένες εκπομπές και θα μας σκοτώσουν. Τις οποίες μαγνητοσκοπημένες εκπομπές θα τις βρουν, ναι. Στο YouTube. Τις ανεβάζουμε. Εννοείται ότι τις ανεβάζουμε, τι τις κάνουμε. Εγώ πρώτη φορά το μαθαίνω. Τις γράφουμε για να τις έχουμε. Ωραία, θα μπω να δω την προηγούμενη εκπομπή που μου άρεσε, αλήθεια είναι. Αυτή η κόντρα που είχε γεννηθεί. Η κόντρα. Μέσα στο Ωμέγα Κοντοπίδη και στο Μίκεους. Κοντοπίδη, στο διάστημα. Πάτα play τώρα. Αν δεν γάμισε, δεν πατάω τίποτα. Θα χωρίσουμε την περιουσία μας εδώ και τώρα. Ωραία, εγώ παίρνω τα κομπιούτερ, εσύ πάρε τραπέζια. Δεν κατάλαβες. Αυτό το τραπέζι εδώ μου ανήκει. Γιατί πατάει το μικρόφωνο μου πάνω. Αυτό που πατάει το μικρόφωνο σου ανήκει. Οπότε περίμενε, τι κάνεις. Πάρε τα πάντα από εκεί, παίρνω τα πάντα από εδώ και γεια σου. Εντάξει. Έλα, πάμε γιατί θέλω να ακούσουμε μουσική τα παιδιά. Τι θέλω να ακούσουνε? Μουσική. Ναι, άμα δεν θέλω, εγώ δεν ακούμε τίποτα όμως. Δηλαδή τι με νοιάζει, εγώ το πάω στο play. Κοκολάκι, έτσι και τρολάρεις με αυτό το κομμάτι, σε σκότωσα. Then you'll never.
λοιπόν θα καταγγείλω Βαγγέλη Κοκολάκη, γιατί ο ίδιος άνθρωπος που πριν από 5 λεπτά έκραζε ότι δεν βάζουμε τα τραγούδια που βάζουμε συνήθως, ζητάει αυτό το πράγμα. Σε έκραξε. Ε? Σε έκραξε. Δεν με έκραξε, ρε φίλε, δεν μας έλεγε πριν ότι είμαστε στον αέρα πρώτα απ' όλα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Κατάλαβα. Γιατί με. Έτσι. Γιατί. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά πριν από λίγο μας έλεγε δεν βάζετε τα γνωστά τραγούδια. Και τι είναι αυτό. Εντάξει, μωρέ, άραξε. Θέλει αυτό να ακούσει, θα το αχ, Βαγγέλη. Έχετε απόλυτο δίκιο, παιδιά, και ειδικά ο Βασίλης ο Τσάρας έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να τα αναβαθμίσουμε αυτό. Ναι, ισχύει αυτό. Το οποίο είναι ήδη στα σχέδιά μας. Στα σκαριά είναι, ρε παιδιά, αλλά εντάξει, δεν εξαρτάται απόλυτα από το χέρι μας. Παιδιά, εμείς... γενικά, ρε παιδί μου, εδώ πάρει η φάση δεν είναι. Κάτσε χάμηλο σε αυτό. Ναι. Η φάση εδώ δεν είναι δικιά μας. Εμείς φιλοξενούμενοι στη. Πού! Φιλοξενούμενοι είμαστε! Μπράβο, ρε, κατά κάποιο τρόπο. Οπότε πρακτικά πρέπει να πάρει απόφαση. Πώς να το πω, ο CEO. Ο Chief Executive Officer. Όπως το πες έτσι. Και εμείς θέλουμε, παιδιά, να μεγαλώσετε σαν να μπαίνετε όλοι μέσα. Να μπαίνετε όλοι μέσα, να τρολάρουμε. Αλλά τα λέμε όλα. Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Όχι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι δικό μας. Δεν είναι δικιά μας η απόφαση. Ναι, ισχύει. Οπότε δηλαδή, να το κοιτάξουμε. Καλά, ένα μπράβο να κάνουμε έτσι, έτσι. Έτσι. Πάλι δεν γίνει τίποτα. Χαχαχα, ετσέτερα, ετσέτερα, ναι. Ναι. Καλώς, καλώς. Βάλουμε κανένα. Να βάλουμε το Epic Rap Battle στο καινούριο. Γιατί? Τον έβιασε πάλι. Επιστρέψαμε λοιπόν, ακούσαμε White Lies και Getting Even. Βασικά να το ακούσουμε λίγο μέχρι να τελειώσει. Τελείωσε. Το κατάλαβα, πιστεύω. Τελείωσε. Τώρα τελειώνει μόνο, δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, τι αφιερώνουμε. Μια εδώ αφιερώθηκε. Α, το ζήτησε η Μπουμπουλίνα ένα. Μπουμπουλίνα σου έρχεται, ρε. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, το βάζω στα σκαριά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγο κουλούροβα. Πάμε για κουλούροβα. Πάμε να διαβάσουμε λίγο το κουλούρι. Να πούμε επίσης ότι η εκπομπή, παρόλο που διαβάζουμε κουλούρι, είναι μια προσφορά του παξιμαδιού.gr. Έτσι. Πάμε να διαβάσουμε συγκλονιστικές ειδήσεις που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι. Επίσης, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το καφέ Habits, ήρθε πάλι η ώρα, το οποίο είναι ο χορηγός εκπομπής μας. Πες το τώρα. Όχι, θα πεις τώρα που. Ωραία, 25 Μαρτίου λοιπόν, 25 συμπλετέρης Νέας Μήνης, δίπλα στα συντριβάνια, πάρα πολύ ωραία οι καφέδες, ωραία φαγητάκια. Smart things, smart food, smart people. Έτσι, πες το κομμάτι σου, κάνε το κομμάτι σου. Κάνε το κομμάτι σου. Και έτσι απέχει μουστάρδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Cafe Habits. Να είναι καλά τα παιδιά. Καφέδες. Πάμε να διαβάσουμε λοιπόν κουλούρι την πρωτοποριακή ελληνική ηλεκτρονική εφημερίδα. Μπορεί ο Πελεγρίνης πάντως, έτσι κάνει πλάκα. Λοιπόν, Πελεγρίνης λέει πειραματική παράσταση αρχαία τραγωδία, λέει απεργία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μονόχυλα που σε πέταχαν. Σιδέρμα, ηρέμησε μας στον αέρα. Το ξέρω. Άμα είναι τα λέω σε ένα που τα ακούς κάθε μέρα δεν έχει νόημα. Μαλακία. Έτσι. Λοιπόν,
Δεν νιώθει ακόμα έτοιμος να δώσει εξετάσεις για το Proficiency ο Αλέξης Τσίπρας. The Rage. Τι είναι αυτό? Διάβασε, ρε. Διαβάζουμε κουλούρι, υποτίθεται εδώ πέρα. Δεν πρέπει να κοιτάς εκεί. Πρέπει να γελάς με τις βλακίες που λέω. Α, ναι, συγγνώμη, ρε. Και ξαναλέω. Δεν νιώθει ακόμα έτοιμος να δώσει τις εξετάσεις για το Proficiency ο Αλέξης Τσίπρας. Μπράβο. Σ' άλλο στην ιατρική κοινότητα ανακαλύφθηκε γυναίκα που είχε αληθινό μαλακομαγνήτη. Αλήθεια τώρα. Έτσι λέει. Δεν υπάρχει μαλακομαγνήτης, κορίτσια. Απεγνωσμένοι Κοτσόβολος και Media Markt τώρα προσλαμβάνουν γυμνούς αγγέλους στα καταστήματά τους. Okay. Έχασε από 15χρονο Κινέζο την Γκάι Πάο σε παρτίδα διαδικτυακού πόκερο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εντάξει, οκ, okay, τέλος, δεν περιγράφω άλλο. Τι μπορώ, αυτά. Βλακίες. Λοιπόν, τι θες να κάνουμε, Στάικο? Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε σήμερα. Βάλουμε τραγούδι? Όχι. Γιατί? Να πούμε καμιά βλακία πρώτα απ' όλα. Είναι η δουλειά μας, λέμε, βλακίες. Γι' αυτό δεν μας πληρώνουν. Τα λες. Α, στη ρία τους δε τραγούδι, Εντάξει, παιδί, ναι, μην τρελαίνεστε. Έτσι. Λοιπόν, τραγουδάκι. Μου και το δικηγόρο από κάτω. Πάμε, ρε, αρρώστια. Ό,τι να είναι, ρε. Λοιπόν. Ω, Χριστέ μου. Κλαίω. Κλαίω. Κανέ. Βάλε τραγούδι. Σόφα. Το βάλα. Βάλτο. Άντε, γεια. Πάμε να ακούσουμε Godsmack και Awake. Που δεν γιατί το ζήτησε η Μπουμπολίνα. Αλλά η ρία. Μαντό Μαυρογένους. Σόφα. Χριστοφόρα, θέλω να μου λύσει μια πορεία. For you I'm awakes. Δηλαδή awake με δύο ή. Τι να πω, δεν ξέρω. Από τον πάγο μου να λιώνει. Τσαρατά είπε είναι ρε μεγάλη, αλλά άμα δεν τρολάρω και λίγο τώρα τι θα κάνω. Σκέψου και εμένα. We'll be right back.
ωραίο χώρο, πραγματικά. Αχ, αχ, αχ. Όπα, αυτά είναι τα δικά μου. Αλήθεια. Κάτσε αυτό το τα γκούμποσα! Ξέρεις τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι. Τίποτα. Γεια σου Θεό. Καλώς το μουσικό σου παιδί μας. Τι έγινε. Την αρρώστια. Να βάλουμε Disturbed. Μα λέει και αυτοί έχουν ζητήσει όλοι Disturbed. Να βάλουμε το άλμπουμ να τελειώνουμε. Αυτό λέει και εγώ. Να βάλουμε το άλμπουμ να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, το αγαπημένο μου άλμπουμ. Ποιο είναι. Είναι το Indestructible για μένα. Και εμένα. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, να βάλουμε να ακούσουμε. Ωραία, βάλε Indestructible album, Disturbed, Forever Alone και έτσι. Να τα ακούνε, να γουστάρουνε. Όπα, άλμπουμ. Όπα, πάρκαρε. Να το. Τσακ. Αχα. Ναι, αλλά με το που το βάλεις, βάλτε το κάπου στη μέση, κάπου εδώ πέρα. Το player. Γιατί να το βάλουμε στη μέση. Γιατί τα πρώτα δεν είναι πολύ ωραία. Γιατί δεν είναι ωραίο το Indestructible το κομμάτι. Το Inside the Fire δεν είναι ωραίο. Α, νόμιζα ότι τα έχει πιο κάτω αυτά, ρε. Βλάκα. Σκάσε λίγο, ρε. Σκάσε! Το βάρεψε. Λοιπόν, παιδάκι, ακούστε πώς θα πάει η φάση τώρα. Έχει πάει 3 παρα 5 βασικά. Ωραία. Το άλμπουμ είναι μια μισή ώρα, θα το ακούσετε όλο. Θα γυρίσουμε, ας πούμε, για και φύγουμε. Τι 49 λεπτά είναι, ρε μαλάκα. Σταμάτα, ρε μαλάκα. Λοιπόν, θα σκάσε, θα κάνουμε ένα διαλυματάκι. 8 λεπτά. Ακούστηκε ωραία αυτή. Για κάτσε να δω και αυτό. Πλάκα έχει. Σοβαρέψου, ρε. Πλάκα έχει, πλάκα έχει. Δεν μπορώ να πω. Ωραία περνάω. Έτσι, έτσι. Μπήκε. Α. Μπήκε τραγούδι το μαλάκα. Ζω, νόρθιο. Ζω. 7 μέρες διάλειμμα, λέει ο Τσάρ. Ρε μεγάλε, για να κάνουμε 7 μέρες διάλειμμα, τι δίσκο πρέπει να βάλουμε. Τώρα μην του βάζεις δύσκολα. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχω τρομερό νέο. Τι νέο έχεις. Όποιος είδε το βίντεο του Μικαίου στο τελευταίο. Α, πρέπει δεν το βάλαμε αυτό ακόμα. Ναι, που έχει μια μπάντα που λέγονται Νεκρομπούρμπουρουμ. Τι αυτό. Είναι ελληνική μπάντα που παίζει grindcore. Το ψάξα μόνο και μόνο για να δω αν το έχει φτιάξει μόνο στο εξώφυλλο. Αν υπάρχει, και υπάρχει. Και λέγονται Νεκρομπούρμπουρουμ και παίζουν grindcore. Θες να ακούσεις. Όχι, δεν θέλω να ακούσω. Θέλεις. Όχι. Μέσα σου το θέλεις. Όχι. Λοιπόν, όποιος έχει δει το τελευταίο βίντεο του Μικαίους, θα κλάψει. Α, τους το βάλουμε μετά να το ακούσουνε. Ναι. Λοιπόν, ακούστε λίγο Νεκρομπούρμπουρουμ. Είναι η μπάντα που κράζει ο Μικαίους ότι δεν ακούγεται με τίποτα. Όπα, αυτό ακούγεται. Το βάλε ο βλάκας. Πρέπει να μην το βάλουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Νεκρομπούρμπουρουμ. Αυτή είναι νεκρομπούρμπουρουμ, λοιπόν. Είναι απαράδεκτη. Όχι, δεν είναι απαράδεκτη. Όχι, είναι απαράδεκτη. Είναι υπεραπαράδεκτη. Α, εντάξει, τόσο. Είναι σκατιάριδες, είναι κουραδιάριδες, είναι η στάβλη του Αυγαία. Πατάω play και πάμε για διάλειμμα. Να πάμε. Το rock and roll μαζί σας σε 10 λεπτά, έτσι.
Επιστρέψαμε λοιπόν. Όπα! Κλείσω μαλέκας. Έτσι. Να πούμε ένα χρόνια πολλά πρώτα σε όλους τους Νίκους και Νικολέτες που γιορτάζουν. Έτσι. Να σας χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Πολύχρωμοι και εντυχισμένοι. Να χαίρετε το όνομά τους. Έτσι. Και το επίθετό τους. Γαμώ τον κορέκτο. Τι λένε ρε μαλάκα, τι έγινε εδώ πέρα. Κάτσε να δούμε τι έγινε. Όχι από εδώ. Μαλάκα, τι έγινε. Indestructible λέει, δώσε lol, χαχαχά, ρε, αφού ο Μικαίος είπε μετά ότι επικοινώνησε μαζί του, αυτή που έκανε το εξώφυλλο ήταν Ελληνίδα. Α, για τους νεκρομπούρμουνου, λέει ο Σκαφίδας. Δεν έχει κάρτα, όλοι, εντάξει. Ναι, μωρέ, θα σας πω μετά. Αλμπουμάρα λέει, πρέμις, ρε, σολάνα, γαμώ τον κορέκτορα. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε, μαλάκα. Γιατί τσακώνεστε, ρε, παιδιά, πείτε μας. Χαχαχά, ρε. Ρε, και δεν συμμαζεύεται. Έτσι. Τι έγινε ρε παιδιά εδώ πέρα, γιατί πέσει ξύλο. Χρόνια πολλά Νίκη και Νικολέτες. Για τα γενέθλιά σου και ας μην έχεις γενέθλια. Καλά μετά, κάτσε από το τραγούδι. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Βάζουμε μπραφ να τα ακούσουν και τα παιδιά. Να βάλουμε ένα χαλάκι. Ζήτησε και ο Θοδωρής Merry Christmas baby. Πάμε βάλουμε και ένα χριστουγεννιάτικο μετά. Ψήνεσαι, το κινητό της Μπουμπουλίνας λέει φταίει. Καλά. Λοιπόν, θέλετε να ακούσουμε λίγο μπραφ. Άντε, βάλε μπραφάρα. Να μπραφάρουμε. Για μπραφάρε. Να μπραφάρουμε, άντε. Λοιπόν, κάτσε να μπραφάρουμε. Λοιπόν, μπραφ. 54. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Μικαίους εναντίον των Μεταλλάδων. Part 3. Part 3. Για yeah, play. Play. Να δούμε τι λέει. Για πάμε να ακούσουμε. Κατηγορίες μεταλλάδων, τρίτο και τελευταίο μέρος. Όπα, sorry. Κατηγορίες μεταλλάδων, τρίτο και τελευταίο μέρος! Ο γραφικός Ποζεράς. Πραγματικά εξαιρετικό δείγμα. Ο Ποζεράς αποτελεί ζωντανό χρονοτούλαπο της ιστορίας, βγαλμένος κατευθείαν από την εποχή του hair metal των 80s. Μακρύ μαλλί, ίσιο, καμιά φορά ξασμένο ή και χέτι, τζιν σωλήνα, ζώνη από σφαίρες πολυβόλου, άσπρα μπότο σπορτέξ, μπλούζα σημαία αμερικάνικου νότου, αμάνικη και ξόκυλη, και από πάνω τζιν μπουφάν με τρεις στρώσεις ραφτά. Από μουσικής πλευράς ο κανόνας είναι ένας. Αν ο τραγουδιστής δεν έχει φορέσει ποτέ σκισμένο καλσόν, αν ο ντράμερ δεν μπλακώνει στο ξύλο την πορνοστάρ γκομενά του, ή αν ο κιθαρίστας δεν συνυφάρει κόκα από τον κόλο μια στριπτιζούς πριν το live, απλά δεν ακούμε. Ο Ποζεράς συχνάζει σε μαγαζί. Στο μαγαζί που παίζει αποκλειστικά hair metal και καμιά φορά κάνει και τη χάρη στην παρέα να σκάσει το κανονικό ροκάδικο. Θανάσιμος εχθρός του, η grunge και το pop rock του MTV. Από το 90 που εμφανίστηκαν, ο Ποζεράς δεν έχει προφέρει ακόμα τη φράση καινούριος δίσκος. Δύο συγκροτήματα που αγαπάει, Wasp, Def Leppard. Δύο συγκροτήματα που μισεί, Nirvana, Offspring. Να τον κρατήσω? Οπωσδήποτε! Εκτός ότι είναι ο μόνος που ακούει παλιό metal με αξιοπρέπεια και έχει και τα αρχίδια να κυκλοφορεί έτσι έξω, respect. Είναι και εύκολο στη συντήρηση. Τρέφεται μόνο με Amstel και Big Burger από τα Everest. Ο creepy black metalas. Εκεί που οι περισσότεροι από εμάς ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ death metal και black metal, ο creepy black metalas έχει πέσει με τα μούτρα στο έρευος και την αρνίαιρη βοθρίλα της υπόγειας καφροσκηνής. Κανείς δεν γνωρίζει τι μουσική ακριβώς εκπροσωπεί αυτήν την κατηγορία, ακόμα και ο ίδιος σπάνια ξέρει να απαντήσει με ακρίβεια. Συνήθως η απάντησή του στην κατά τα άλλα απλή ερώτηση «Τι ακούς?» μοιάζει με περιγραφή γκουρμέ πιάτου, μαλάκα. Ακούω avant-garde πειραματικό black stoner με στοιχεία satanic glam death και λίγο unholy νεκροβόθρικα από τροπέσιον 666. Αλλά κρέμ. Το μόνο βέβαια από αυτήν την περιγραφή που φτάνει στα δικά σου αυτιά τελικά είναι πρίμα θόρυβος, ουρλιαχτά στα λατινικά και ανελέητες δικασιές από μπάντες που στο όνομά τους έχουν αντικαταστήσει όλα τα C με K. Θα τον αναγνωρίσεις εύκολα από το απεριποίητο μακρύ μαλλί, το μουσι τραγί μήκους ενός μέτρου, το μόνιμο απλανές βλέμμα τύπου school shooter και τη σάπια μπλούζα Darkthrone σε δυσανάγνωστη γραμματοσειρά κλαδιά δέντρου. Το look συμπληρώνεται από ένα piercing σε πολύ εφάνταστο μέρος και τουλάχιστον τρεις ζώνες με καρφιά, αλλά όχι τα κλασικά τα μικρά, αυτά τα καμπυλωτά των 5 εκατοστών που σκοτώνουν και τίγρια μαλάχη. Δύο συγκροτήματα που αγαπάει. Plasma Pool, Attila Xihar. Δύο συγκροτήματα που μισεί. In Flames, Dimmu Borgir, τους θεωρεί μπιτάκια. Να τον κρατήσω? Ναι, μωρέ, μην κάνεις σαν παρανοϊκός γονιός. Το παιδί απλά ακούει τη μουσικούλα του και δεν πειράζει κανένα. Εκτός από τα μικρά ζωάκια που είναι το σκοτώνει. Α, και τους δύο παλιούς συμμαθητές που έχει δεμένο στο υπόγειο. Α, και την πρώην γκόμενα που θυσίασε στον Οντίν πέρυσι το Πάσχα. Α, ναι, και 38 άτομα που θέρισε με ένα M4 στην προηγούμενη συνέλευση γονέων και κηδεμόνων. Βασικά τώρα που το σκέφτομαι. Ο Φρόντο. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας είναι αληθινή τραγωδία. Το επίπεδο σπασικλίασης που φτάνουν είναι πραγματικά ντροπή για τους μεταλλάδες, το ανθρώπινο είδος και τη δημιουργία γενικότερα. Η καταπιεσμένη και συχνότερα ανύπαρκτη σεξουαλική ζωή του Φρόντο τον οδήγησε από νεαρή ηλικία στο World of Warcraft και τις ταινίες και τα βιβλία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Φυσικά δεν άρχισε να ταυτιστεί με μια ιστορία που ο μεγαλύτερος φλόρος όλων των εποχών καταφέρει να
να νικήσει τον πιο γαμάο και αρχιδάτο άρχοντα του κακού, τη σύμπτωση. Οπότε, επηρεασμένος από δύο CD που του δάνει σε ένα βράδυ ο DM, κατέληξε στο στοιχειώδες Epic Metal, νομίζοντας ότι έτσι θα φανεί λιγότερο nerd. Πολλοί τείνουν να ταυτίσουν τους Frodo με τους Power, αλλά αυτή η εντύπωση είναι σφαλμένη. Ο Frodo δεν δηλώνει ποτέ ανοιχτά τα μουσικά του γούστα, εκτός ίσως από ένα λογότυπο Blind Guardian που έχει ζωγραφίσει με μαύρο και χρυσό ανεξίτηλο στην τσάντα του. Είναι συνήθως μαθητής γυμνασίου ηλικίου, αν και μπορεί και να φτάσει και σε μεγαλύτερες ηλικίες, υπερβολικά χοντρός ή υπερβολικά λεπτός και φορά γυαλιά. Δίνεται με απλά μπλε τζιν, μπλουζάκια Reebok No Fear Quicksilver και αυτά τα μπλε φουσκωτά που φάνε με τους καφέ καστόρινους ώμους που έχουν από πίσω στάμπα με την πάπια. Φυσικά όλα αυτά είναι ένα νούμερο μεγαλύτερα διότι δεν τα αγόρασε ο ίδιος αλλά η μάνα του. Στο σχολείο κάνει συνέχεια ηλίθιες ερωτήσεις και διαβάζει αμπούστης αλλά τελικά παίρνει πάντα 14 και λέει ότι είναι Ολυμπιακός χωρίς να μπορεί να αναγνωρίσει ούτε τρεις παίχτες στη φάτσα. Παραουικές δραστηριότητες του Frodo περιλαμβάνουν μοντελισμό, vampire, συλλογή περιοδικών για στρατιωτικό εξοπλισμό, στήσιμο LAN party, διήμερο μαραθώνιο Star Wars, άρτια γνώση για δεινόσαυρους και κατέβασμα 100.000 άνιμε που δεν θα δει ποτέ. Κάθε φορά που περνάς από μια βιτρίνα που πουλάνε το σπαθί του Aragorn και τη μαγκούρα του Gandalf και αναρωτιέσαι ποιος μαλάκας θα δίνει 200 ευρώ για κάτι τέτοιο, να ποιος. Δύο συγκροτήματα που αγαπάει. Στρατοβάριους, Σύρι Θούγκολ. Δύο συγκροτήματα που μισεί. Βασικά, όποια άλλη μπάντα του πει θα σου πει ότι τη μισεί κυρίως για ξεκάρφωμα επειδή δεν την ξέρει. Να τον κρατήσω. Το λέω με βαριά καρδιά διότι είχα πολλά κοινά με αυτήν την κατηγορία, αλλά όχι! Θάνατο στο σκατόφλωρο! Και πριν με πείτε άκαρδο και τραμπούκο, σκεφτείτε καλά ποιον θα έχετε προϊστάμενο αύριο μεθαύριο στη δουλειά σας που θα την έχει δει βασιλιάς του τμήματος web programming και θα βγάζει όλα τα κόμπλεξ του πάνω σας. Και τέλος, ο Πρωτοδισκάκιας, γνωστός και ως μεταλλοπατέρας. Όπως έχουμε ήδη διαπιστώσει, ο κάθε μεταλλάς έχει μια μικρή ή μεγάλη περηφάνεια για τη γνώση και την εξειδίκευσή του στο είδος. Επίσης, πάντα έχει 4-5 συγκροτήματα που θάβει για να αποκτήσει ο ίδιος μια μουσική ταυτότητα. Καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες όμως δεν πλησιάζει το επίπεδο ξυπασιάς του Πρωτοδισκάκια. Ξερόλας, Φαφλατάς και Τζουτζές έχει άποψη για όλες τις μπάντες στον πλανήτη Γη και θα τη μοιραστεί μαζί σου με κάθε σπαστική λεπτομέρεια, είτε το ζητήσει είτε όχι. Και φυσικά η άποψη αυτή θα είναι πάντα μα πάντα αρνητική. Αυτό είναι το παράδοξο. Ο Βρωμοτρικαράγκιος σας έχει να πει καλό λόγο για metal δίσκο από τα 16, αλλά δηλώνει φανατικός οπαδός του metal. Όταν δε είσαι να συμπαθήσει μια μπάντα, θα βρει κάτι άγνωστους παπάρες που παίζουν Japanese Industrial Sludgecore ή κάτι τέτοιο και θα σου πλασάρει στα σούπερ ακατέργαστα διαμάντια που αυτός και μόνο ανακάλυψε. Με το που ακούσεις βέβαια το εν λόγω Japanese Industrial Sludgecore συγκρότημα, καταλαβαίνεις το λόγο που ήταν άγνωστο τόσο καιρό. Παίζουν για τον Μπούτσο! Αλλά αν του το πεις, ο Πρωτοδισκάκιας θα σου πετάξει τα κλασικά του. Καλά, δεν γουστάρεις νεκρομπούρμπουρουμ. Είσαι μικρός, δεν ξέρεις γι' αυτό μιλάς, δεν πιάνεις τον ήχο τους. Φυσικά με το που μάθουν την Japanese Industrial Sludgecore μπάντα άλλα 20 άτομα, θα πει ότι ξεπουληθήκαν οπότε θα σταματήσει να τους ακούει. Το όνομα Πρωτοδισκάκιας προκύπτει από την trademark ατάκα που χρησιμοποιεί για όλες τις μπάντες. Μετά το πρώτο δίσκο χαλάσανε, φίλε. Είναι ιδρυτικό μέλος του Electric Requiem, διαβάζει φανατικά Metal Hammer, έχει γνωρίσει από κοντά όλους τους συντάκτες ή ακόμα χειρότερα είναι ο ίδιος συντάκτης. Επίσης ακούει Atlantis FM όλο το 24ωρο και αναφέρεται στους παραγωγούς ως τα παιδιά, επειδή νομίζει ότι είναι φίλη του γιατί παίρνει τηλέφωνο στο σταθμό 10 φορές τη μέρα. Δύο συγκροτήματα που αγαπάει: Morbid Angel, πρώτος δίσκος. Vision of Disorder, πρώτος δίσκος. Δύο συγκροτήματα που μισεί. Όλα! Να τον κρατήσω? Όχι βέβαια, ξερόλες τέτοιο επίπεδο είναι για οστρακισμό. Εμπιστεύομαι το γούστο του στη μουσική, όσο εμπιστεύομαι έναν κανίβαλο να μου κάνει πίπα. Αυτά, γυρίσαμε λοιπόν, θα... Έβγαλε καινούριο. Θα ακούσουμε Metalizing, ναι. Ω, βάλ' το. Εννοείται ότι θα ακούσουμε Metalizing. Metalizing του Strong, ρε. Λοιπόν, Pokémon έχουμε λοιπόν αυτή τη βδομάδα. Για πάμε να ακούσουμε Pokémon και Metalizing. Το Metalizing, για όποιους δεν ξέρουν, είναι μια καινούργια εκπομπή, την οποία λαντσάρει το Comedy Lab, όπου ένας τύπος, συμπαθητικός χοντρούλης, κάνει metal διασκευές από όλα τα γνωστά τηλεοπτικά μας που μας αρέσαν. Για να δούμε. We'll be right back.
Αυτό ήταν λοιπόν και το Metalizing. Μαλάκα, εντάξει, πολύ καλό. Πολύ δυνατό. Περίμενε, μην το κλείσει. Όχι, το κλείνω. Θέλετε να δούμε κι άλλο ένα. Θε να δούμε άλλο ένα. Βάλε. Λοιπόν, για όσου βλέπουν. Όχι, για όσου βλέπουν Comedy Lab, υπάρχει μια εκπομπή που λέγεται Στο Μυαλό του Σίλα. Να, δεν το ξέρω. Που είναι ο Σίλα Σεραφείμ και κράζει γενικά. Mm. Αλλά τι παίζει, επειδή αυτή την περίοδο έχει ένα live που κάνει. Ναι. Στο Half Note. Α μην πω περισσότερα. Εντάξει, εκεί. Έχουμε χορηγό το Habit. Όχι το Σίλα. Ναι, οκ. Για να δούμε. Και έχει βάλει όλους τους star, ας πούμε, του Comedy Lab να περάσουν από αυτή την εκπομπή. Και έχει το Μαλιάτσι. Τα έχω δει όλα, ρε παιδί μου. Έχει περάσει, φαντάσου, Τζέρεμι Μαλιάτσις, η Λίλα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Τέλος πάντων, έχει περάσει πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά του Μαλιάτσι, φίλε, είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει. Του ταχώνει και έτσι. Άκου. Λοιπόν, 405 επεισόδιο Σίλα, φίλε. Ο τύπος είναι σαν το φόσχολο για το ίντερνετ, μαλάκα. Θα τα γαμίσουμε όλα σήμερα. Μία από τις ειρηνικότερες πορείες φετινή για το Πολυτεχνείο. Τι πήγε στραβά. 17 Νοέμβρη, μεγαλειώδη συγκέντρωση των μπάτσων στο κέντρο. 6.000 αστυνομικοί στο κέντρο, λέει ο άλλος, λέει. Γι' αυτό δεν έγιναν φασαρίες. Περίεργο, ρε μαλάκα, οι μπάτσοι δεν τις κάνουν. Τζαμτζής, παίρνω μόλις 5.450 ευρώ. Για τόσα λεφτά πόσα προσφέρει στην πατρίδα. Αυτό είναι το ερώτημα. Value for money. Ο ΓΑΠ, ας πούμε, πόσα έπαιρνε. Δεν θα έπρεπε να δίνει. Αν τα 5.450 ευρώ είναι σκατοπαξίμαδο, τότε τα 586 ευρώ τι είναι, μα. Η απόλυτη ελευθερία χωρίς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Φίλε, αυτό ήταν. Αυτό είναι τόσο βαθύ μαλάκα που δεν πατώνει ο του φασούλας πάνω. Πάρε και αυτή ο Σίλα, ντράμα. Κάποια στιγμή όταν λέμε κυβέρνηση, να διευκρινίσουμε αν εννοούμε την Τρόικα ή το Σαμαρά. Μπερδεύεται το παιδί. Εγώ λέω να δώσουμε επισήμως τη διακυβέρνηση της χώρας στην Τρόικα. Ώστε να μην υπάρχουν άλοθοι για το αν διορθώνεται η κατάσταση της χώρας ή όχι. Εδώ κολοχανίο, εδώ κολοχανίο. Ακίνητη αγορά κινήτων. Πάλι με τον Λίδη Πρωθυπουργού θα γίνουν παρεμβάσεις για χαμηλότερες τιμές στην αγορά. Καλά, οι άλλοι πρωθυπουργοί μαλάκες ήταν που δεν δίνανε εντολές. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να βγάλει ανακοίνωση η Τρόικα πως δεν θα της πάρει τη δόξα των απολύσεων ο Άδωνης. Οι φοιτητές, ειδικά οι πρωτοετής, μην απογοητεύεστε που χάσατε ένα εξάμηνο. Σιγά, έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας για απογοήτευση. Στη Χούντα συνελήφθησαν όσοι ήταν μέσα στο πανεπιστήμιο. Η σημερινή κυβέρνηση θα συλλαμβάνει όποιον εμποδίζει την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Βγήκε και η είδηση ότι ο Μαρσέλ Προύστ δεν πήγε ποτέ του σινεμά. Περίεργο, γιατί θα ορκιζόταν κανείς ότι έχει δει πολύ σμαραγδί. Deep, motherfuckers. Deep. Για να γράψει το αναζητώντας το χαμένο χρόνο. Αν οι Τούρκοι κάνουν για σοφιά τζαμί, εμείς θα κάνουμε το σπίτι του Κεμάλ Μικέλ, μαλάκα. Ο Παρόζος, πολύ καλό στη βράβευσή του στη Μογγολία. Μόγγολος φτιστός. Καλάθι από τα 34 μέτρα. Παγκόσμιο ρεκόρ. Σιγά, μαλάκα. Εδώ στο Νάρας βάζει αυτόν τον γκολ από τις Βρυξέλλες. Θέλω τα δικαιώματα της παροιμίας. Μιλάει και ο Μαλιάγκας για χορό. Αν το Dancing with the Stars, φίλοι, ήταν ασπρόμαυρο, θα ήταν τρομερό ντεζαβού για το Πολυτεχνείο. Αυτά για σήμερα. Διεκδικήστε τη ζωή σας που λέει και ο Σίλας. Και δεν έχω κάτι καλύτερο να πω. Ήμουν ο Μαλιάτσης, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. 405 επεισόδιο, πάμε για το 406 με τον Ερμόλαο. Και μην ξεχνάτε, κάθε Σάββατο 8.30 ώρα στο Half Note. Οδηγίες κρίσης, δεύτερος χρόνος. Η πιο αντιναζιστική, αντιθρησκευτική και σεξουαλικώς διαπαιδαγωγική παράσταση. Σας περιμένω. Φίλε, νομίζω ότι ήταν πολύ δυνατός. Δεν τον έχω ξαναδεί. Μαλιάτσης. Ναι, δεν τον έχω. Ωραίος είναι, ωραίος είναι. Να μας πούνε τα παιδιά αν συμφωνούνε. Epic, βλέπω. Α, για το Pokémon λένε. Για το Pokémon λένε, okay. Το Epic, άραξε. Εντάξει, εντάξει, γαμάει. Το Pokémon γαμάει. Metalizing. Λοιπόν, θα βάλεις ή θα βάλω. Βάλε ένα τραγούδι τώρα, εσύ χαλαρά. Ένα κομμάτι χαλαρό ή ένα κομμάτι να βάλω. Όχι, ένα βάλω κομμάτι χαλαρό. Εσύ βάλε, ξέρεις. Okay. Αφού βάζω κομμάτι, λοιπόν, να πούμε ότι η εκπομπή είναι μια χορηγία του Cafe Habits. 25 Μαρτίου, 25 στην πλατεία της Νέας Μπίτνης. Smart drink, smart food, smart people. Έτσι, ο Γιώργος έχει βαρεθεί. Όχι, ρε. Όχι. Pokémon, καρακατσέ μου. Μπεζίνκα. Μπεζίνκα. Βάλω ξανά έτσι. Τι να βάλω. Ξέρω, βάλω Dragon Ball. Α, να του βάλουμε το επικρά μπάτλ το καινούριο. Οκ. Okay. Α, και με δεν μου πολύ άρεσε. Ποιο ήταν τώρα. Scrooge και Grinch. Όχι, αυτό δεν το έχω δει. Για βάλω το. Season 3 είναι αυτό. Ναι. Οχ, για βάλω. Α, όχι, όχι, δεν είναι. Ένα χρόνο πριν, δεν γίνεται. Α, λέω κι εγώ. Blackbird Malcolm. Α, αυτό. Α, όχι, δεν ήταν. Όχι, αυτό. Ρε, δεν είναι ο Mozart με το Skrillex. Ποιο ήταν, ρε φίλε που είχα δει. Ποιο ήταν, ρε μεγάλε. Δεν θυμάμαι πραγματικά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ας μην τους βάλω, ας βάλουμε τραγούδι. Να βάλουμε Robocop με Terminator. Δεν το έχω δει. Ούτε εγώ. Για πάμε να δούμε. Τι είναι αυτό. Ναι, είναι άκυρο βίντεο.
Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Θα μπορούσα λίγο. Ναι, πατάω ένα pause λοιπόν εδώ. Τι είναι αυτό? Μούφα. Ό,τι να είναι ρε φίλε, για να πάρουν ένα view να πούμε, πάνε και βάζουν βλακίες. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε. Βάλε ένα τραγουδάκι. Όχι ρε, θα βάλουμε επικρά battle. Κάτσε γιατί άνοιξε το terminal. Ω, μα λέγε, τι έκανε αυτός ρε. Άνοιξε το terminal. Michael Jordan με Muhammad Ali. Αυτό είναι, αυτό είναι, άντε. Για πάμε να δούμε. Michael Jordan versus Muhammad Ali. Why don't you dodge this battle like you did Vietnam? Cause you got as much chance of beating me as LeBron. I'm a flying machine, like the world has never seen. You can fight one man, I can drive through a whole team. I choke a dope with his own jump rope. You'll get smoked when I float, you Kentucky Fried Joe. Used to float like a butterfly, stand like a bee. Now you double dribble balls that nobody can see. Ooh, here comes Jordan, big tongue wobbling, flying through the air like a big dumb goblin. You're the only bull that's uglier than Rodman. Messing with me is gambling, you got a problem. Your whole basketball career's heard whack when you came back a wizard like Gandalf the Black. You should have kept your ugly sneakers packed up on a shelf. Stick to golf, you can keep the ball to yourself. Ooh, I'm so pretty, my hands are so fast, I whoop your face back to your Hitler mustache. Now your daddy got killed and I feel for your family, but your baseball career, now that was a tragedy. Man, you make me sick, but I'm better with the flu. You should let the Fresh Prince do your rapping for you. Switch. I would pass the mic to Pippen, but I'm not done scoring. Stay all up in your grill like my name is George Foreman. I saw you slapping Reggie Miller, boy, what's wrong with you? You fight like the little girls who make your Nike shoes. McDonald's and underpants as corporate backers. You stay at the Ritz cause you sold out to crackers. So Cassius wants to talk about cashing checks. I'll school you through your bug spray, off your Broadway play, over the Japanese dude sitting on your face hitting nothing but net. You ain't seen nothing yet, man, you needed a movement cause you're so full of shit. I'm a better athlete and a better MC. Battle me two more times, watch me get a three-peat. Repeat. Why don't you back up that trash? I leave you like Liston, flat on your ass. You need to bounce back to North Carolina, kid, cause your rapping sucks more than Space Jam did. Who won? Who's next? You decide. Αυτό ήταν λοιπόν. Εντάξει, τελευταία τάκα του Μοχάμεντ Άλι τα πει όλα πιστεύω. Ναι, τα σπάσε. Πολύ καλή φάση. Ζήτησε ο Βαγγέλης ένα κομμάτι λοιπόν. Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Βασικά δεν ζήτησε κομμάτι, ζήτησε μπάντα. Οπότε να του βάλω εγώ ένα ό,τι θέλω. Όποιο θες. Ποιο θέλω όμως. Ε? Με ρωτάς. Να βάλουμε. Αυτό. Βάλε αυτό. Ωραία. Βαγγέλης λοιπόν ζήτησε Killswitch Engage. Πριονίλα δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε Πριονίλα για το Βαγγέλη. Πάμε λοιπόν, φύγαμε. Killswitch Engage Βαγγέλη και το κομμάτι λέγεται Rose of Sarin.
Επιστρέψαμε λοιπόν, αφού ακούσαμε και το τραγούδι του Βαγγέλη. Kill Switch Engage λοιπόν, Rose of Sharing. Ωραίο τραγουδάκι, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι. Σταματώ! Λοιπόν, για κάτσα να φτιάξω λίγο αυτό. Στάιγμαν, τι έχει το μενού? Το μενού έχει λίγο search τώρα. Ναι. Που είχα υποσχεθεί να βάλω την προηγούμενη φορά, δεν το είχα βάλει. Αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Γιατί από σε όλο κακό παιδί. Από σε όλο καριέρα πάντα έτσι. Οκ. Okay. Γιατί σκάλωσα. Τι έκανες? Αχ, λοιπόν, το Rock and Roll είναι εδώ μαζί σας για άλλη μια Παρασκευή. Δυνατά, δυνατά. Δυνατά, δυνατά, σας κρατάμε παρέα. Serious Dan Can, λοιπόν, θα ακούσουμε και Empty Walls. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, πάρα πολύ δυνατό. Καλησπέρα στο Σταύρο να πω έχω που μπήκε. Α, μπήκε ο Σταύρος ο φίλος Ματ. Νομίζω Σταύρος είναι αυτός. Ναι, ο, γεια σου κοριτσάρα. Πού είσαι? Τι κάνεις? Τι λέει? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν Serious Dan Can, Empty Walls από τον Γιώργο για εσάς, από εμάς για εσάς. Έτσι, Βαγγέλη, άκου ρε, άκου, άκου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε. Attentions, dismissive apprehensions. Don't waste your time on coffins today. Ακούσαμε λοιπόν και Serious Dan Can. Serious Dan Can. Ρε, τι φωνάρα το πας,
αυτή υπάρχει. Τρομερή φωνή. Το ξέρεις, ήταν ψάλτης πριν, ε. Ψάλτης. Ο Σέρτσαν και αν πριν κάνει το System of the Down. Στην Αρμενία αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα από ποια χώρα έχει προϊόν. Αρμένιδες. Αρμένιδες. Η System of the Down, όταν και αν τουλάχιστον είναι Αρμένιδες. Είχα ακούσει ότι ήταν ψάλτης. Ήταν ψάλτης. Ναι. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Να μας διορθώσει κάποιος αν κάνει λάθος ο Στάικος. Λέει το Στάικο να διορθώσει. Φωνάρα, ρε μαλέ, εντάξει. Φωνάρα! Είναι μπροστά, ρε, είναι μίλια μπροστά. Μίλια μακριά. Θα σου βάλουμε τώρα. Α, είμαι μίλια μακριά. Εγώ θα βάλω τώρα. Έτσι, έτσι. Α, σπάνγκ μη. Α, σπάνγκ. Α, α. Το χάλασες. Του. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα. Δεν θα μας ζητήσετε κανένα κομμάτι, ρε παιδιά, τι θα γίνει, έχουμε βαρεθεί να βάζουμε μουσική μόνοι μας. Δεν είναι πράγματα αυτά. Εν τω μεταξύ, Αυγή το βάλε πριν ένα λεπτό, τώρα το μάθεις αυτό το κομμάτι, Αυγή. Πριν λίγο το παίξαμε, πριν ένα λεπτό το ανέβασε. Τα μεγάλα μυαλά συναντούνται, Μανώ. Έτσι. You and Αυγή. Μη ένα Αυγή. You and Αυγή. Wow. Εσύ το βάλες ή η Αυγή το σήκωσε. Το... το ανέβασε. Να πούμε και κάτι άλλο που έγινε σήμερα. Παναγία μου, τι έγινε. Ξέχασα, ήθελα να το πω. Πέθανε χθες ο Νέλσον Μαντέλα. Το ξέρεις. Όχι. Πέθανε χθες, ηλικία 95 χρονών. Καλά ήταν. Εντάξει, ο Νέλσον Μαντέλα όλοι ξέρουμε τι έκανε, έτσι. Προφανώς. Μεγάλη προσωπικότητα, φίλε. Αφού είδες και τα 95, καλά είναι. Ναι, μετά από όλα αυτά που τράβηξε. Τι ψάχνεις να βρεις εκεί πέρα. Τίποτα. Εγώ είμαι το μεσαίο. Λοιπόν, κάνε μου μια χάρη. Τι? Κάντε μου share μια στον τοίχο μου αυτό. Δεν μπορώ. Μπορείς. Το κάνεις μόνος σου. Στα διάλα. Σύχαμα. Οκ. Okay. Λοιπόν, βάλε κομματάκι, Γιώργο. Να βάλε κομματάκι, Μανώ. Και πριν βάλεις το κομματάκι. Βασικά, είναι τα παιδιά μέσα. Και βέβαια είναι τα παιδιά πριν, μέσα. Θα βάλει πριν 2-3 Παρασκευές. Βασίλη βλέπω. Βαγγέλη, Σκαφίδα. Ωραία. Και οι υπόλοιποι, το αφήνω και στους υπόλοιπους, αλλά κυρίως αυτά τα τρία παιδιά που είναι κολλητοί μου εδώ πέρα. Okay. Περίμενε λίγο όμως πριν το βάλεις. Δεν το βάζω ακόμα. Είναι χαλαρό κομμάτι, προειδεάζω. Καλά κάνεις. Κάτσε μία. Εγώ κάθομαι, εσύ κάθεσαι. Ναι. Πέφτω. Πέσε. Έπεσα. Λοιπόν, κάτσε να βάλω κι εγώ κάτι στα παιδιά να δουνε. Λοιπόν, έπεσα πάνω του τώρα που έψαχνα γενικά λίγο γύρω-γύρω. Και το ότι έπεσα πάνω του με χαροποιεί ιδιαίτερα. Η ερώτηση είναι, εσείς τι browser χρησιμοποιείτε? Και αυτό που είδα μου άρεσε, μπορώ να πω. Το κολλάτισα καλά. Κοίτα εδώ τι έβαλε, λέγα. Σοβαρέψου. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, τι browser χρησιμοποιείτε, γιατί η άποψή τους είναι αυτή. Ξέρεις, είναι μαλακία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ Vegeta, είμαι στους αγαπημένους μου. Αλλά χρησιμοποιώ Chrome. Τώρα τι κάνουμε. Fusion. Όχι. Τι browser χρησιμοποιείτε, ρε παιδες, για πείτε μας. Chrome, ρε, όλοι Chrome χρησιμοποιούν. Όλοι. Σογκόκου. Σογκόκου, ρε, όλοι είναι Σογκόκου εδώ πέρα. Έτσι. Κανείς δεν αγαπάει Vegeta, μόνο εγώ. Έτσι. Γι' αυτό θα είσαι πάντα καταραμένος. Αυτό το browser λοιπόν χρησιμοποιείτε. Οκ, okay, λοιπόν. Κάτσε να φύγει αυτό. Α, το βγαλές. Πάμε να ακούσουμε μουσικουλά. Λοιπόν, ναι. Δημήτρης Βασίλης Βαγγέλης και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν ξέρω η Αυγή αν της αρέσουν οι Blind Guardians. Θα αφιερώνω και στην Blind Αυγή. Guardians. Blind Guardians. Όχι, δεν είχες βάλει αυτό. Όχι, δεν είχα βάλει αυτό, αλλά θα βάλω αυτό. Α, θα βάλεις αυτό τώρα, οκ. Okay. Άντε, δικό σας. Είναι live, είναι από τις καλύτερες φωνές live που έχουμε ακούσει. Hands, παιδιά, hands. Yeah.
Μπαλαντοειδές λοιπόν ήταν, ε. Το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο. Μπαλαντοειδές. Και εντάξει, αφού το είπαμε, θα το κάνουμε. Δεσμευτήκαμε, κυρίες και κύριοι. Έτσι, ήταν μια δέσμευση του rock and roll. Η οποία γίνεται κάθε Παρασκευή, από ό,τι έχω δει. Ναι, είναι μια επαναλαμβανόμενη δέσμευση. Ναι. Και... όχι, μην βγούμε ακόμα αυτή. Αυτή τη μαλακία την άλλη φορά να πούμε. Βούμε... μπορούμε να βάλουμε και το χαλαρό να βάλουμε αυτό, ναι. Μπορούμε να βάλουμε και το χαλαρό να ναι, αυτό. Όχι αυτό, ρε. Ναι, πώς. Όχι. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα, σου πω έτσι. Όχι. Πες μου σε αυτή. Όχι, ρε. Πολύ χαλαρό όμως. Αυτή, όχι, αυτή την παπαριά. Αυτό είχαμε βάλει. Αυτό το χυσάμου. Βάλει αυτό, βάλει αυτό. Α! Το κλασικό. Ποιο, ρε. Το έχει εδώ. Δεν το έχει. Βάλει το πρώτο, ξέρω εγώ τι να σου πω. Ναι, αυτό εννοούσα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι. Πάμε να ακούσουμε κάτι τώρα. Το οποίο το αφιερώνουμε σε έναν πάρα πολύ αγαπημένο μας φίλο. Αγαπημένο σου φίλο. Αγαπημένο μας φίλο. Αγαπημένο μας φίλο, στο Βαγγέλη. Στο Βαγγέλη. Το πάμε έτσι. Σε έναν πάρα πολύ αγαπημένο μας φίλο, τον κολλητό μου, τον Βαγγέλη, τον αγαπώ πάρα πολύ. Έτσι. Μόνο στο Βαγγέλη το αφιερώνουμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, είναι αφιερωμένο λοιπόν για το Βαγγέλη. Μόνο με στο πάρα Βαγγέλη. Πολύ αγάπη. Έτσι. Και το τραγουδάκι ωραία γιατί το έχει κάνει και σε καραόκε. Έτσι. Καραόκε, όχι μαγαζί, πώς το. Σε... τη μαλακιά του Guitar Hero. Ναι, Guitar Hero. Λοιπόν, αφιερωμένο ένα κομμάτι στο Βαγγέλη. Και στους υπόλοιπους, όλους εκτός από μία. Όλους εκτός από μία. Όλους για όλους τους άλλους είναι αφιερωμένο. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Slipknot και Before I Forget. Close the phone.
Γυρίσαμε λοιπόν, ακούσαμε Slipknot και Corey. Το και, οποίο το αφιερώσαμε σε όλους εκτός από μένα. Σε όλους εκτός από την Αυγή, αφιερωμένο. Αυτό το τραγούδι, να πείτε σε εκείνη. Λοιπόν, α βάλουμε το τραγούδι. Μέχρι και τελειώνουμε τώρα να βάλουμε το τραγούδι του Σκαφίδα που έχει ζητήσει. Έχει ζητήσει και ο Θοδωρής ένα τραγούδι. Χριστουγεννιάτικο. Α, βάλουμε Χριστουγεννιάτικο, είπαμε. Είπαμε ότι θα βάλουμε Χριστουγεννιάτικο. Όπα, ρε μαλέκα, πού πήγε. Εδώ, για να το βρω. Βλάκα. Ποιο είναι. Αυτό. Κόλμπι, Κέιλατεν, Μπραντ Πάισλι. Τι λέει εδώ πέρα. Ας κάνουμε την αρχή εμείς για τα Χριστουγεννιάτικα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα Χριστουγεννιάτικο τραγούδι με πάρα πολύ αγάπη από το Θοδωρή για όλους εμάς. Για πάμε να ακούσουμε. Άμα δεν μας... Κάτσε ρε, μπορεί να έχει διαφημίσει ηλίθεια. Δεν έχει διαφημίσει ρε, το είδα. Είδες. Στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Merry Christmas baby, be sure to treat me nice. And I feel just like I'm living, living in paradise. Now you see I feel real good tonight. Επιστρέψαμε λοιπόν. Yeah. Έχουμε μια διαφωνία με τι τραγούδι θα κλείσουμε. Εγώ ήθελα να ακούσουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Τι χριστουγεννιάτικο θες να ακούσουμε? Δεν σου λέω, θα δες πίνα βανδύ. Όχι ρε μαλέκα, σοβαρέψου. Χρόνια θα βάλουμε. Πολλά, μωρά μου. Δεν είναι χριστουγεννιάτικο πράγμα. Το ξέρω. Θα βάζα βανδύ, λέει όλο. Θα βάλει. Θα βάζα τη θεά. Ποια είναι η θεά, ρε μαλακά, η μιλή. Η θεά στα μάτια, όχι στα υπόλοιπα. Θεά στα μάτια, η Μαράια θα βάζα, ρε. Μαράια Καρέι. Ναι, ρε μαλέκα. Μαλέκα την δυσπουσυγίνη. Βασικά, ναι, τελειώνουμε, λυπάστε όλοι, το ξέρω.
Αυτό. Ναι, πω. Το που κάναμε πιο ωραίο. Μαλίκα, αλήθεια. Τι αλήθεια. Κάτι ήθελα να δω. Πίτσα ή όλα. Καλή. Πόσο μου τις πάει ο βλάκας. Ναι, ο βλάκας. Ο σεφ, ο γαμάω και έτσι. Ναι, ο γαμάω, τη μάνα μου γαμάω. Λοιπόν, παιδάκια. Πάμε. Τελειώνουμε, κοντεύουμε. Παιδιά, 10 λεπτά μείναν, έτσι λέει το ρολέι του σταθμού εδώ πέρα. Χριστουγεννιάζουμε λίγο την εκπομπή, σιγά σιγά. Εντάξει, πάμε να μπούμε λίγο στο πνεύμα, στο Spirit. Έχουν μείνει 3 εβδομάδες για τα Χριστούγεννα ή 4. Countdown. Όχι, ρε. 3. 3 εβδομάδες. Σήμερα έχουμε. 6. 18 μέρες ακόμα. Μπομπά! Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You. Και αν είμαστε εμείς αυτό που θέλετε για τα Χριστούγεννα, μην μας το πείτε. Μην μας το πείτε καλύτερα. Ναι, έκπληξη για τα Χριστούγεννα. All I want for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Συγχωρείτε πάρα πολύ για το ατυχές περιστατικό με το Στάικο. Δεν θα επαναληφθεί, το υποσχόμαστε. Ρε φωνάρα, φωνάρα. Δεν είσαι φωνάρα. Ρε σοβαρό ψυχή. Είσαι από φωνή και από φωνάρα. Δεν μου αφήνω. Είσαι από φωνή κορμί και από κορμί φωνάρα. Μαλάκα το κορμί στο φοιτήσιο θέλουμε, όχι τη φωνή. Καλά, μην. Κάτσε καλά. Λοιπόν, Στάικ for President. Λοιπόν, τι άλλο τελευταίο τραγούδι θα βάλουμε. Καλά, θα βάλω από αυτό που ο Μάνος.
Γαμιέσαι τώρα. Γράψω. Το αφιερώ. Κάθε εκπομπή από εδώ και πέρα, να ξέρετε, θα τελειώνουμε με ένα. Γκέι τραγούδι. Όχι, με ένα Greek opening. Έτσι. Βάλ το. Δικό σας. Πάμε, Drake ο καπετάνιος μας. Πόσες ώρες έχουμε τραγουδήσει αυτό, τσάρα? Ελάτε σε μια περιπέτεια δυνατή, με τον Drake και τους φίλους του μαζί. Πέλαγα σε πλοίο πειρατικό. Όλοι θα διασχίσουμε με φίλο το καιρό. Ο Drake, ο καπετάνιος μας, σημαία πειρατική. Και ο στόχος μας να φτάσουμε στην κόκκινη γραμμή. Τους κακούς να νικάμε, να νικάμε στη στιγμή. Με μυαλό και με δύναμη μαζί. Καπετάνιε Drake, στο κυνήγι του θησαυρού πάμε τώρα, παιδιά. Το καράβι πλέει σε άγνωστα νερά. Μα ο Drake δεν φοβάται, είναι τολμηρός. Drake, Drake, Drake. Drake λοιπόν ο καπετάνιος μας. Ε? Ας βάλουμε και αυτά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τρελό cover, τρελό. Ωραίο, μπράβο Αυγή, ωραίο. Πολύ ωραίο, αυτό λέω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Love you, love you. Λοιπόν, θα κλείσουμε με μια γνωστή κομματάρα. Ε? Το οποίο το παίζαμε πάρα πολύ πέρυσι. Α, κλείσουμε αυτό. Ναι, το παίζαμε πάρα πολύ πέρυσι, αλλά φέτος το έχουμε αφήσει γιατί έχουμε αλλάξει την εκπομπή. Την αλλάξει την εκπομπή προς, το, έτσι, προς την ποιότητα. Προς την ποιότητα. Και πάμε να τα αφήσουμε. Ξοκύλουμε για αλλά τρία, δεν πειράζει. Τρία λεπτά. Τρία για λεπτά. Πάμε να ξοκύλουμε λίγο. Όπα, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι καλό. Δεν είναι καλός ο ήχος. Δεν είναι καλός ο ήχος. Για πάμε να ακούσουμε. Εδώ τι κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Το Rock and Roll την άλλη Παρασκευή εδώ μαζί σας. Χριστουγεννιάτικο mood. Χριστουγεννιάτικο mood, άλλη και challenge. Challenge. Και challenge. Γεια σας, παιδές. Κολλάει λίγο, ε. Φτιάχτω. Έτσι θα τους χαιρετήσουμε. Γεια σας, παιδιά. Γεια, παιδιά. Δεν κολλάει τώρα. Κι εσύ το κελί φως μου, ήμουν εγώ το πορτατή. Και ήσουν ο διακόπτης, ήμουν το νύχι το μακρύ. Εσύ ο νυχοκόπτης. Ήμουνα η εξόπορτα και ήσουν η πετούλια. Ήμουν μαρτάκι με δουλσί και ήσουν η ατζούλια. Ήμουνα η κουζίνα σου και εσύ απορροφητήρας. Ήμουν εγώ το πόρπακα και εσύ προφυλακτήρας. Ήμουνα η βάρκα κι ήσουν τα κουπιά. Ήμουν το μελάνι και ήσουν η σουριά. Απ' τη σχέση είχε άδοψο τελείωμα. Εσύ με άδειασες απλά με ένα σημείωμα. Α, το ψυγείο, όχι τόσο ευανάγνωστο. Μου πες αντίο κι ό,τι φεύγεις με ένα αναγνωστό. Αυτός ο κι, ο άγνωστος κι, σε πήρα από μένα. Και εγώ γύρνω μες στη βροχή με μάτια κλαμμένα.